Καλημέρα κύριε Γιαννούλη. Και στο... Καλημέρα καλή μου συνάδελφοι. Και εδώ στο στούντιο 4 της ΣΕΡΤ. Συνάδελφους πολιτικούς. Ο κύριος Γιάννης Καλιάνος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα. Και η κυρία Ζέφη Δημαδά, στέλεχος Κοινάλ. Καλημέρα και σε εσάς. Δημαδάμα, ναι. Καλημέρα. Είναι αντιπρόεδρος του τομέα γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αυτά πρέπει να τα λέμε όταν μια Ελληνίδα έχει μια θέση σε ευρωπαϊκό κόμμα. Ακριβώς. Και είμαι και η μοναδική ελληνική εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Οπότε επιβάλλεται ακόμα πιο. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε γενικά τη χώρα πέρα από, από το κόμμα μας. Κύριε Καλιάνο, και να σας πω κάτι. Η συμμετοχή των γυναικών. Το καλοκαίρι τελειώνει. Συγγνώμη, γιατί ο κύριος Γιαννούλης. Ναι. Λίγο πιο δυνατά, μόνο να σας ακούμε. Η συμμετοχή των γυναικών δεν έχει μόνο το χαρακτήρα της ποσόστοσης της αριθμητικής συμμετοχής για να καλύψουμε έναν τυπικό κανόνα. Έχει ουσία. Ναι, μα και δεν αυτό αφορά όλα τα κόμματα. Σαν ποσόστοση, κυρία Δημαδάμα. Ακριβώς. Ναι. Και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Συνηγορώ προς αυτό που λέτε. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι ενδεχομένως ακόμη πιο ενδιαφέροντα και ακόμα πιο σημαντικά να τονίζουμε, κύριε Γιαννούλη. Πολύ σωστά λέτε. Και έχουμε δρόμο δυστυχώς ακόμη για να επιτύχουμε και την ποσοτική και την ποιοτική αναβάθμιση και εκπροσώπηση των γυναικών. Το γνωρίζετε κι εσείς και στο ελληνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Μάλιστα. Να ξεκινήσω με τον κύριο Καλιάνο. τον κύριο Καλιάνο να ξεκινήσουμε, διότι εκπροσωπεί το πρώτο κόμμα. Έτσι δεν πάμε. Και να πούμε ότι κύριε Καλιάνο είναι... μέσα Αυγούστου και τα πράγματα νομίζω έχουν επιταχύνονται χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Είναι θέρος. Ποιες είναι οι προτεραιότητες, τι βλέπετε? Είχαμε πριν τον Υφυπουργό Εσωτερικών, είπαμε εκλογικό νόμο, είπαμε ψήφο αποδήμων. Είναι θέματα τα οποία ζεσταίνουν το πολιτικό θερμόμετρο, αλλά έρχονται και άλλα. Ο κόσμος περιμένει τις πρωτοβουλίες σε οικονομικό επίπεδο. Έρχονται φοροελαφρύνσεις πολύ σημαντικές σε επίπεδα επιχειρήσεων, φόρους επιχειρήσεων. Είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, τις προηγούμενες ημέρες, γιατί το κοντινό παρελθόν, τις 120 δόσεις που βελτιώθηκαν. Είχαμε τη μείωση του έμφυα, είχαμε το επιτελικό κράτος, είχαμε το άσυλο. Θέλω να πω, προσωπικά εγώ το ήξερα, γιατί ήμουν αναπληρωτής γραμματέας επιστημονικών φορέων στη Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια και έβλεπα πόσο καλά οργανωμένος ήταν ο πρόεδρός μας και τι δουλειά γινόταν πίσω από τις κάμερες. Ωστόσο, νομίζω ότι το κατάλαβε και ο τελευταίος πολίτης αυτή τη στιγμή, ότι τουλάχιστον ήμασταν πάρα πολύ καλά οργανωμένοι και έτοιμοι για να φέρουμε πάρα πολύ γρήγορα κάποια νομοσχέδια συγκεκριμένα. Και έρχονται, και όπως είπε και ο Υπουργός προηγουμένως, τις επόμενες εβδομάδες και άλλα πολύ σημαντικότατα, έτσι, εξίσου σημαντικά νομοσχέδια. Άρα λοιπόν ήμασταν έτοιμοι για καλυτέρευση της ζωής των Ελλήνων πολιτών, είτε αφορά στο οικονομικό επίπεδο που έχουμε δυσανασχετούσαν όλα αυτά τα χρόνια πολλοί Έλληνες πολίτες, είτε αφορά γενικά και σε άλλους σημαντικούς πυλώνες της κοινωνίας μας. Νομίζω ότι πάμε καλά, νομίζω ότι ξεκίνησε καλά η Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαστε ούτε θεροβάμονες ούτε απεσιόδοξοι ότι ήρθαμε εμείς και θα φτιάξουμε τα πάντα που έχουμε ένα μαγικό ραβδί, αλλά τουλάχιστον εμπράκτως νομίζω φαίνεται προς όλους τους Έλληνες πολίτες ότι έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά. Μέχρι στιγμής, για να φτάσουμε στο σημείο και η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, να ψηφίζει νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, φαντάζομαι καταλαβαίνετε ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι νομοσχέδια τα οποία είναι θετικά για όλους τους πολίτες. Μιλάμε για συγκεκριμένες φοροελαφρύνσεις. Πολύ σημαντικό για μένα το θέμα της βελτίωσης. Το φορολογικό ήταν, δεν ήταν άλλο. Ήταν οι 120 δόσεις που βελτιώθηκαν. Ναι, αυτά. Ήταν και ο ένφια. Γιατί στα υπόλοιπα υπάρχει συγκρουσιακό κλίμα και θα τα δούμε αυτά. Είναι κύριος Γιαννούλης εδώ. Ναι, σε ό,τι αφορά στο θέμα του ασύλου, προφανώς υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές. Εγώ προσωπικά, για να μην τρώω και το χρόνο στο μιλήσω και στους ομιλητές μου, δεν μπορώ να καταλάβω και να αντιληφθώ την επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά στο άσυλο που είπαμε προηγουμένως, ήρθε ένα νομοσχέδιο το οποίο ενισχύει το άσυλο ιδιών στα πανεπιστήμια και καταργεί το άσυλο ανομίας. Άρα μιλάμε
για καλύτερα πανεπιστήμια, πιο σοβαρά πανεπιστήμια, για πανεπιστήμια που οι φοιτητές, οι καθηγητές και οι δημόσιοι υπάλληλοι που δουλεύουν εκεί, εκεί θα είναι, ανήκουν τα πανεπιστήμια σε αυτές τις ομάδες. Το άσυλο ήταν το εμπόδιο για να είναι ανταγωνιστικά τα ελληνικά πανεπιστήμια. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Αλλά σε ό,τι αφορά στους άλλους παράγοντες, νομίζω ότι έχουμε καλά. Δεν είναι ανταγωνιστικά, να τα λέμε όλα για αυτό πήγα να πω. Είναι εξαιρετικά. Και διαπρέπουν οι φοιτητές μας. Πάρα πολύ καλά. Για να σας αφήσω να ολοκληρώσετε και να ολοκληρώσω κι εγώ. Έχουμε πολύ καλά πανεπιστήμια. Έχουμε πολύ καλούς φοιτητές. Φεύγουν οι φοιτητές μας, όπως είπε η κυρία Δημαδά, στο εξωτερικό και διαπρέπουν. Έχουμε πολύ καλά οργανογράμματα σπουδών. Έχουμε πολύ καλά προγράμματα σπουδών. Έχουμε πολύ καλά μεταπτυχιακά, πολύ καλά προπτυχιακά. Έχουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια. Φεύγουν παιδιά από το Πολυτεχνείο, το Μετσόβι και πάνε για δουλειά έξω και. Επειδή είναι δύσκολη. Βεβαίως. Καλά, προφανώς. Προφανώς. Προφανέστατα. Έχουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια. Όμως. Αν δείτε εικόνες από την ΑΣΟΕ, αν δείτε εικόνες από την νομική της Αθήνας κτλ., δεν συνάδουν αυτά τα δύο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια, να εναρμονιστούμε την πραγματικότητα, δηλαδή με την σοβαρότητα ενός πανεπιστημιακού χώρου και με τη σοβαρότητα που συμβαίνει και που γίνεται και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Άρα λοιπόν, ναι, έχουμε πολύ καλά προγράμματα σπουδών, αλλά θα πρέπει και οι χώροι να είναι καθαροί. Θα πρέπει και οι χώροι στους χώρους των πανεπιστημίων να μην υπάρχουν μέσα ούτε διακινητές ναρκωτικών, ούτε βιαστές, ούτε κλέφτες. Αυτό λοιπόν είπε η Νέα Δημοκρατία και σε αυτό οφείλουμε να. Και μάλλον φέραμε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ήταν πάρα πολύ σοβαρό νομοσχέδιο για την ενίσχυση του ασύλου ιδεών, επαναλαμβάνω, και την κατάργηση του ασύλου ανομίας. Δηλαδή δεν γίνεται να πηγαίνεις στην Αθήνα έξω από το Πολυτεχνείο και να βλέπεις τώρα ανθρώπους να πουλάνε παπούτσια απ' έξω με τα χέρια πίσω από τα κάγκελα. Τις πάγκους μπροστά από τα κάγκελα και να λέμε ότι αυτή είναι η εικόνα πανεπιστημίου σοβαρής χώρας. Αυτό λοιπόν καταργεί. Κύριε Γιαννούλη, ακούσαμε τον κύριο Καλιάνο που είπε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν προετοιμασμένη, ελαφρύνσεις προετοιμάζονται, ανακοινώνονται, επενδύσεις, επιτελικό κράτος, η εικόνα του προετοιμασμένου. Είδατε ότι έκανα άσκηση υπομονής χωρίς να διακόψω για να επαναφέρουμε την συζήτηση με κάποια δεδομένα αλήθειας και πραγματικότητας. Η Νέα Δημοκρατία όντως ήταν έτοιμη και προετοιμασμένη να αποδομήσει και να συμβάλλει στη διάλυση βασικών λειτουργιών. Ξεκινώ με απλά πρακτικά παραδείγματα και όχι με θεωρητικές πομφόλγες, τα πράγματα πάνε καλά, ο ήλιος λάμπει, η θάλασσα είναι δροσερή και ήσυχη. Επί της ουσίας, είχατε μόλις πριν τον Υφυπουργό Εσωτερικών. Εκεί υπάρχει μέσα, γιατί στις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβολος, υπάρχει μια πρωτοφανής διάταξη με την οποία νοθεύεται η επιλογή των πολιτών στα κοινοτικά συμβούλια, είναι 6.000 κοινοτικά συμβούλια σε όλη τη χώρα, όπου οι αιρετοί, οι άνθρωποι των τοπικών κοινωνιών που εκλέχθηκαν, καταργούνται και διορίζονται άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν την υποχρέωση να ακολουθούν τις εντολές του ενισχυμένου δημάρχου μονοκράτορα που προσπαθεί να αναδείξει το νομοσχέδιο. Αυτό, σας θυμίζω, δεν έχει ξαναγίνει σε αυτή τη χώρα παρά μόνο στη διάρκεια 67-74. Επιτελικό κράτος είναι το κράτος του ενός, του Πρωθυπουργού. Το κράτος είμαι εγώ. Άσυλο, όπως το περιέγραψε ο συνάδελφός μου, άρα τροποποιήσαμε το νόμο του ασύλου για λόγους καθαριότητας. Για λόγους αισθητικής και για λόγους καθαριότητας των τείχων. Για τον λόγο να μην είναι οι αλήτες, οι εγκληματίες και οι ανώμαλοι αυτοί όλοι με τις ανώμαλες σκέψεις μέσα στα πανεπιστήμια. Ούτε λεπτό. Δεν είπα, κύριε Γιαννούλη, εγώ ότι οι αλήτες αντιμετωπίζονται το άσυλο. Αφήστε τι είπατε. Για να έχουμε καλύτερα λουλουδάκια και καλύτερα περβάζια. Σας είπα ότι έκανα άσκηση. Δεν είπα αυτό. Να μην λέτε πράγματα που δεν λέω. Να μην λέτε πράγματα που δεν λέω. Μίλησα για την ανομία. Το είπα 8 φορές. Αν εσείς θέλετε ακουστικά για να καταλάβετε αυτό που είπα, να φορέσετε καινούργια ακουστικά, κύριε Γιάννη. Ακούστε να δείτε. Μια χαρά είναι τα ακουστικά της ΕΡΤ, παρά το ότι οι επιλογές σας θα συζητηθούν σε λίγο. Εντάξει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έκανα τρομερά μεγάλη άσκηση υπομονής για να έχω το δικαίωμα να μην παρέμβετε και να μην διακόψετε με αυτού του είδους τα φιλαφήματα. Περί ακουστικών και όλων πάμε των υπολείπων. Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα. Πάμε στα υπόλοιπα. Το ελληνικό πανεπιστήμιο, τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Και αυτό που προσπαθεί να παράγει η Νέα Δημοκρατία είναι εντυπώσεις. Είναι εντυπώσεις γιατί ήρθε με μια πολιτική αλλαντάλλων. Με μια πολιτική που τη μία καταργεί το γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη με μεγαλοστομίες και μεγάλα λόγια, το καταργεί στις 11 Ιουλίου με ΦΕΚ και μετά από λίγες μέρες διορίζεται
μία ατυχήσασα βουλευτής Καστοριάς με στενούς δεσμούς με τη Χρυσή Αυγή, επικεφαλής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ξαφνικά ως ανά είδαμε ότι χρειάζεται. Ταυτόχρονα, την ίδια ώρα που 10 εκλεγμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, από όλους αυτούς υφυπουργοποιείται μόνο ένας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Δηλαδή, από το πολιτικό προσωπικό της Θεσσαλονίκης έχουμε έναν υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης και ξαφνικά μια ατυχήσασα βουλευτή στην Καστοριά, τοποθετημένη στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Πάμε σε άλλα ζητήματα που αφορούν και στο πολυνομοσχέδιο, στη δικαιοσύνη. Πώς νιώθετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι είμαστε η μοναδική χώρα, δεν ξέρω, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική, στο Τέξας και στην Αριζόνα και στην Καλιφόρνια, που είναι σκληρές πολιτείες, η εθελοντική εργασία, η κοινωνική εργασία ως ποινή για τη χαμηλή παραβατικότητα ισχύει. Στην Ελλάδα καταργήθηκε με νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Αν αυτό είναι δείγμα προόδου στον πολιτικό και στον δικαιακό μας πολιτισμό, okay, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόβλημα. Και πάμε τώρα στην κορονίδα του πραξικοπήματος, που θα έπρεπε, δεν το λέω προσωπικά για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, θα έπρεπε το σύνολο του κοινοβουλευτικού σώματος να ντρέπεται με τις τροπολογίες Βρούτσι, οι οποίες ήρθανε 5 λεπτά πριν την ψηφοφορία, μετά από 30 ώρες διαδικασία, και προβλέπουν τι. Άκουσα ότι όταν ενισχύεις τις απολύσεις ή όταν απελευθερώνεις τις απολύσεις, βοηθάς στην ανάπτυξη θέσεων εργασίας. Πέστε μου ποια λογική, ποια οικονομική προσέγγιση, ποια τεχνοκρατική προσέγγιση μπορεί να σε οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Και κάτι τελευταίο, για την καραμέλα της αριστείας και για την καραμέλα των αρίστων. Επί 4 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ κανιβαλίστηκε για τον αριθμό των μετακλητών και τα τυπικά τους προσόντα. Και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον κύριο Γεωργιάδη, κάποιοι κομπορημονούσαν και έχειναν κροκοδίλια δάκρυα, πώς θα γίνει να συνεργαστούμε με αποφύτους λυκείου. Τους νομιμοποιεί ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, δίνοντάς του επιτελική θέση ως διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, με μισθολογική κατάταξη που θα ζήλευε ο κάθε μέσος Έλληνας που παίρνει 700 και 800 ευρώ με 3.000, συν το γεγονός ότι στα τυπικά προσόντα των μετακλητών πλέον δεν χρειάζεται πτυχίο. Όλα αυτά θα βάλω μια ανωτελεία, κυρία Κασιμάτη, λέγοντας και το εξής. Επί 4,5 χρόνια, ένας ακόμα φορέας που κανιβαλίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, τη Βόρειες Κορέες, τη Κιμιλιούν, τι, ήταν η ΕΡΤ. Με αποτέλεσμα, σέβομαι και εκτιμώ το πρόσωπο του κυρίου Ζούλα, τον κύριο Γαμπρίσκο το θυμάμαι και από παλιότερες θητείες επί ΠΑΣΟΚ, που είχε μια σαφή ιδεολογική τοποθέτηση. Δεν ξέρω τι είδους συνεργασία είναι αυτή, αλλά δεν γίνεται σε θεσμικό επίπεδο. Ο καλύτερος δημοσιογράφος. Αμέσως. Δημαδάμα, να ακουστεί, ναι. Αυτό το σπίτι μας είναι. Ο καλύτερος δημοσιογράφος του κόσμου να είναι, από τη στιγμή που έχει θεσμικά τη θέση του Διευθυντή Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, δεν μπορεί να προτείνεται για πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ. Εγώ δεν θα μπω στη λογική της ιδεολογίας της Νέας Δημοκρατίας περί Βόρειας Κορέας, καθεστώτος κτλ. Συμβολίζει κάτι που την ανεξαρτησία και τη διεντολογική συνέπεια της ΕΡΤ δεν τη βοηθάει. Κυρία Δημαδάμα.